Στην εκπνοή του καλοκαιριού, χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναμένουν ένα μήνυμα στο κινητό τους για να μάθουν αν και σε ποιο σχολείο θα τοποθετηθούν τη φετινή σχολική χρονιά. Με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου να ξεπερνάει τις χίλιες κενές θέσεις εκπαιδευτικών και άλλων ειδικοτήτων, εκφράζεται η ανάγκη από τον Πρόεδρο Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργο Μακράκη, για άμεσες προσλήψεις και κάλυψη των υπάρχουσων κενών. Αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται, έχουμε τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2023. Που ήταν μικρές σε αριθμό, και τέλη Αυγούστου περιμένουμε τις προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Στη φάση που βρισκόμαστε, στο νομό Ηρακλείου, καταγράφονται αυτή τη στιγμή πάρα πολλά κενά. Ξεπερνούν τα 1000 κενά και στην γενική και στην ειδική αγωγή όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του νομού Ηρακλείου. Φανταστείτε ότι μόνο στις βασικές ειδικότητες των δασκάλων και των νηπιαγωγών έχουμε 450 και πλέον κενά για τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του νομού μας. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρόκειται να παρουσιαστούν φέτος στα σχολεία 7 με 8 Σεπτεμβρίου, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη που ξεκινούσαν την 1η του μήνα. Παράλληλα, τον περασμένο Σεπτέμβρη καλύφθηκαν τα κενά στα σχολεία σε ποσοστό 80%, ενώ φέτος το Υπουργείο Παιδείας προσδοκά την έναρξη της σχολικής σεζόν με τα λιγότερα δυνατά κενά. Εάν έχουμε την εμπειρία της περσινής χρονιάς, όπου χρειάστηκαν πάνω από 50.000 προσλήψεις αναπληρωτών για να καλύψουν τα κενά που υπήρχαν σε όλη τη χώρα, καταλαβαίνετε ένας αντίστοιχος αριθμός θα πρέπει να υπάρξει και την φετινή σχολική χρονιά. Όσον αφορά το χρονικό περιθώριο που υπάρχει, είναι αρκετό. Αυτό που κυρίως πρέπει να υπάρχει είναι η πολιτική βούληση, είναι η χρηματοδότηση αυτών των πιστώσεων. Αυτό που γνωρίζουμε εμείς από το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Παιδείας είναι ότι σε σχέση με πέρυσι, η προσλήψη των αναπληρωτών, η ανάληψη υπηρεσίας τους θα γίνει με μία εβδομάδα καθυστέρηση. Και ενώ το διαχρονικό πρόβλημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που καλούνται τελευταία στιγμή να στήσουν το καινούργιο τους νοικοκυριό παραμένει, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την επιθυμία να καλυφθούν όλα τα κενά από την πρώτη φάση προσλήψεων και οτιδήποτε καινούργιο προκύψει να καλυφθεί στη συνέχεια.